Τώρα, πάμε στα τη δημόσια υγεία, κυρίε και κύριοι. Σε κόκκινο συναγερμό βρίσκεται το νοσοκομείο Παίδων Αγία Σοφία, με τι ελλείψει προσωπικού να είναι πλέον επικίνδυνε για την υγεία των παιδιών που νοσηλεύονται. Ενδεικτικό τη τραγική κατάσταση είναι το γεγονό ότι στην πρόσφατη εφημερία του νοσοκομείου η αναμονή των ασθενών έφτασε τι 5 ώρε. Οι εργαζόμενοι κάνουν λόγο για μεγάλα κενά σε βασικά τμήματα, τα οποία μπορεί να οδηγήσουν και σε λουκέτα. Αυτή τη στιγμή 160 παιδιά περιμένουν να χειρουργηθούν, καθώ από τι 10 χειρουργικέ αίθουσε λειτουργούν μόνο οι δύο. Την ίδια ώρα, διασωληνωμένο με κορονοϊό, νοσηλεύεται στη ΜΕΦ του Αγλαία Κυριακού ένα κοριτσάκι 2,5 ετών που μεταφέρθηκε εσπευσμένα στην Αθήνα από το νοσοκομείο Κορίνθου. Θα παραμείνουμε στο θέμα και στην τραγική κατάσταση που επικρατεί στα παιδιατρικά νοσοκομεία της χώρας. Μεταφερόμαστε στο Παίδων να βρούμε την Ειρήνη Δράγαση που έχει όλες τις πληροφορίες. Ειρήνη, καλησπέρα. Έχεις το ρεπορτάζ, έχεις και το λόγο. Καλησπέρα Γιώργο, καλησπέρα από το Αγία Σοφία, ένα από τα δύο μεγαλύτερα παιδιατρικά νοσοκομεία της χώρας, εδώ που υπάρχει τεράστιο έλλειμμα τόσο νοσηλευτικού όσο και ιατρικού προσωπικού που οδηγεί σε απίστευτες καθυστερήσεις στα τακτικά χειρουργεία. Οι ίδιοι παιδοχειρουργοί του νοσοκομείου κάνουν λόγο για μια κατάσταση που δηλώνει μόνο την κορυφή ενός τεράστιου παγόβουνου. Mm-hmm. Να πούμε ότι όλα ξεκίνησαν σύμφωνα και με κάποιες αναισθησιολόγους που μίλησαν σήμερα από το 2020, όταν είχε γίνει και η συγχώνευση των δύο κλινικών, της πρώτης και της δεύτερης. Το Σεπτέμβριο επίσης του 2022 είχε αναδειχθεί, να υπενθυμίσουμε, ένα θέμα 3.000 παιδιών που περίμεναν να χειρουργηθούν. Ναι. Τότε ο Υπουργός Υγείας Θάνος Πλεύρης είχε υποσχεθεί ότι θα γίνει μια μόνιμη προκήρυξη, μια προκήρυξη μάλλον μόνιμων αναισθησιολόγων. Θα γινόντουσαν μετακινήσεις αναισθησιολόγων μέχρι να ολοκληρωθεί η προκήρυξη, αλλά και ένας επανασχεδιασμός του προγραμματισμού για μια καλύτερη λειτουργία των χειρουργείων. Ναι. Έκτοτε προφανώς και έγιναν μαζικές κινητοποιήσεις των ιατρών και φτάνουμε στον Δεκέμβριο. Βλέπουμε λοιπόν ότι οι τεράστιες ελλείψεις συνεχίζουν να υπάρχουν. Οι ρυθμοί είναι αργοί. Τα χειρουργεία, μάλιστα οι δύο, λειτουργούν μόνο δύο χειρουργικές αίθουσες από τις 10 που υπάρχουν στο Αγία Σοφία. Κάθε μήνα μόλις 15 παιδιά χειρουργούνται, ενώ πριν τον κορονοϊό γινόντουσαν 20 με 25 χειρουργία ανά μήνα. Μάλιστα. Ενώ να πούμε ότι ακόμα και στο νοσηλευτικό προσωπικό, οι οργανικές θέσεις που είναι κενές ανέρχονται στις 280. Είναι νούμερα αποκαλυπτικά. Η δημόσια λοιπόν παιδιατρική περίθαλψη πλήττεται πολλαπλά. Αντιδράσεις έχουν σημειωθεί και για το γεγονός ότι προτίθεται το Υπουργείο Υγείας τα παιδοογκολογικά τμήματα του νοσοκομείου Αγίας Σοφία να τα μετατρέψει σε νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου. Κάνουν λοιπόν λόγο η ιατρική κοινότητα με αντιδράσεις, με αρκετές αντιδράσεις για ιδιωτικοποίηση. Ενώ αυτή τη στιγμή στο Αγλαία Κυριακού νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση στην μονάδα εντατικής θεραπείας που ήρθε, διακομίστηκε από το νοσοκομείο Κορίνθου, ένα κοριτσάκι μόλις 2,5 ετών, είναι με κορονοϊό. Οι γιατροί στο νοσοκομείο Κορίνθου έδωσαν μάχη 3 ώρες για να το κρατήσουν στη ζωή και αυτή τη στιγμή βρίσκεται στο Αγλαία Κυριακού. Δεν έχουμε κάποιο νεότερο της υγείας του. Δεν είχε κάποιο πρόβλημα στο παρελθόν ιατρικό, σύμφωνα με πληροφορίες. Λοιπόν, μακάρι όλα να πάνε καλά. Ειρήνη Δράγαση, να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ. Καλό σου βράδυ.